Εδώ πέρα είναι λίγο άστατος της παράστασης. Με τις γυναίκες είναι λίγο τις έχει πολλές. Όχι, οι δύο άντρες της παράστασης μου θυμίζουν τη συγχωρημένη τη μάνα μου, γιατί μεγάλωσα με 4 αδέρφια. Αγόρια. Και είχαν μαράζει να κάνουν κόρη, γιατί είχαν βαρεθεί να βλέπουν σόβρακα και τέτοια και ανδρικά αντικείμενα. Και η μαμά μου είχε πει το εξής καταπληκτικό, κατά τη γνώμη μου, παιδί μου. Το πουλάκι σου ο Θεός στο έδωσε και για να κατουράς. Εγώ ξέρω ότι ο μπαμπάς σας είχε ένα άγχος, μια ανησυχία να σας παντρέψει όταν ήσασταν μικρότεροι. Δεν ήθελε να φανταστεί την ιδέα ότι θα με ακουμπούσε ανδρικό χέρι. Γιατί είχα διαβάσει κάπου ότι σας πρότεινε διάφορα. Ο ομοφιλόφιλος μου πρότεινε να παντρευτώ. Σε έκανε προξενιά. Εν τω μεταξύ, αυτό δεν το λέω ρατσιστικά. Εκείνος όμως διασφάλιζε τη μεγάλη εικόνα. Το παιδί του, η κόρη του, κάτω από το σώμα ένα ανδός ανδρός. Και βεβαίως στενοχωριόταν πολύ. Και νομίζω ότι στο γάμο σας... Δεν ήρθε. Στο γάμο μου πάντρεψε ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Και με πήγε και στην εκκλησία ο Μάνος ο Χατζηδάκης με τον Γιάννη τον Τριφύλλη, που ήταν ο προσωπικός του ηχολήπτης. Ο Γιάννης ο Τριφύλλης ήταν ο μεγαλύτερος ηχολήπτης που πέρασε ποτέ. Με πέναγε 24 χρόνια. Ξέραμε ότι θα χωρίσουμε. Βιολογικά το ξέραμε. Λάκα. Πόσο κράτησε ο γάμος? 5 χρόνια. Μετά από αυτό δεν σκεφτήκατε να παντρευτείτε ξανά? Όχι, ευτυχώς μετά από αυτό ξύπνησα. Τα αντιμετωπίσατε όλα με γέλιο, με χιούμορ? Είστε άνθρωπος που γελάτε συνέχεια? Δεν γελάω συνέχεια, είναι ψέματα. Μου έχουν συμβεί τα πιο απίστευτα και απελπισμένα πράγματα. Μου έχουν συμβεί. Είναι δραματικό, δεν θέλω να το πω μέσα στο μεσημέρι. Να πεθαίνει ο αδερφός μου, ας πούμε, και να φεύγω να πάω σε μια ησυχία για να κλάψω και να μου πιάνει το πρόσωπο μια και να μου λέει: γιατί κλαις στον Άγιο Σάββα μέσα? Λες και είχα πάει για γενέθλια, ας πούμε. Εγώ σε πληρώνω για να με κάνεις να γελάω. Και την πήραν 4 από τα χέρια μου. Πω,